Αγαπητοί φίλοι, συναγωνίστριες, συναγωνιστές, συντρόφισσες και σύντροφοι. Στις 22 Δευτέρου, μόλις δηλαδή πριν από ένα μήνα περίπου, σε αυτόν ακριβώς εδώ το χώρο, με πρόσχημα την έμπρακτη διαμαρτυρία φοιτητών και φοιτητριών που απέτυχαν την άμεση επαναλειτουργία των πανεπιστημίων, με όλους εκείνους τους όρους τους απαραίτητους τους υγειονομικούς, και για την κατάργηση του απαράδεκτου νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη εκδηλώθηκε η βίαιη φυσική καταστολή από τις κρατικές δυνάμεις μετά από πρόσκληση της Πριτανίας του Πανεπιστημίου. Στο μεταξύ, η κρατική βία από τότε και καταστολή αποτελεί την κυβερνητική απάντηση σε κάθε διαμαρτυρία σε όλη αδιακρίτως την επικράτεια της χώρας. Η βία και η καταστολή αποκτούν χαρακτηριστικά πανδημίας σε όλη την Ευρώπη και ευρύτερα, καθώς συνοδεύει την ομοθετική περιστολή ακόμα και αυτών των τυπικών αστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την ένταση της αστυνομικής καταστολής, με απρόκλητες επιθέσεις εναντίον φοιτητών και φοιτητριών, με ανέτειες συλλήψεις στο σωρό, με χημικά και βομβίδες κρότου λάμψης και με βασανιστικές προσαγωγές, είχε την αφέλεια σε αυτόν εδώ το χώρο, πριν από ένα μήνα περίπου, να πιστεύει ότι θα έστελνε μήνυμα τρομοκράτησης και θα ξεμπέρδευε έτσι με κάθε αντίσταση στα αποτρόπαια σχέδιά της. Οι κατοπινές μαζικές κινητοποιήσεις, πρωτοφανείς για σειρά ετών, για το πλήθος και την έντασή τους από φοιτητές, εργαζόμενους και πανεπιστημιακούς δασκάλους, έστειλαν το δικό τους ξεκάθαρο μήνυμα. Ως εδώ, σπάμε τον φόβο. Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας. Η νομοθετική βία και καταστολή ενάντια στη δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση και το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών της λαϊκής οικογένειας όμως έχει ιστορία και αιτία. Είναι συνεχείς οι βίαιες κατασταλτικές νομοθετικές προσπάθειες από τότε που τα πανεπιστήμια μπήκαν στο στόχαστρο του επιχειρηματικού κέρδους. Ο τζίρος στην ανώτατη εκπαίδευση διεθνώς ανέρχεται σε $3 εκατομμύρια. $3 εκατομμύρια. Η κατεπιταγή των ευρωπαϊκών συνθήκων και οδηγιών πολιτικές οδηγούν σε όλο και πιο βαθιές και βίαιες αναδιαρθρώσεις, καθώς δεν θέλουν την ύπαρξη των 4.000 και πλέον πανεπιστημίων, δεν θέλουν το 1,5 και πλέον εκατομμύρια του διδακτικού προσωπικού σε όλη την Ευρώπη, δεν θέλουν τα πανεπιστήμια να επιβαρύνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς, δεν θέλουν τις δεκάδες εκατομμυρίων των αποφύτων επιστημόνων τους με πλήρεις σπουδές, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και αντίστοιχες πλήρεις αμοιβές. Στο πλαίσιο του διεθνούς υπεριαλισμού και υπεριαλιστικού ανταγωνισμού στην έρευνα και στην εκπαίδευση, αυτό που επιδιώκουν είναι ελιτίστικες συσσωματώσεις πανεπιστημίων τύπου κέντρων αριστείας που θα είναι 200 το πολύ σε όλη την Ευρώπη και θα αποζημιώνονται για τις αγορές υπηρεσίες τους από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και επομένως θα αναφέρονται απευθείας αυτούς, δηλαδή με δύο λέξεις η πραγμάτωση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου. Σε ό,τι δε αφορά τη μεγάλη μάζα των αποφύτων, των σημερινών πανεπιστημίων επιφυλάσσουν βήμα-βήμα τη μετατροπή τους από ολοκληρωμένους επιστήμονες σε απλούς χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Φυσικά, και αυτό μαζί με την επιδιωκόμενη συμπίεση του κόστους, του λεγόμενου κόστους της μισθωτής εργασίας, δηλαδή με μισθούς του 500-άρικου. Τι άλλο μπορεί να είναι τα παρακάτω που συμβαίνουν, μόλις την τελευταία δεκαετία, αν όχι μια ανηλεής επίθεση νομοθετικής βίας και καταστολής στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως η συνεχής μείωση έως και κατά 3/5 της δημόσιας χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, η συνεχής αποψήλωση έως και κατά 2/5 του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού τους, η κατάργηση του ασύλου και επιβολή της διαρκούς αστυνομοκρατίας, της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και επιτήρησης μέσα στα πανεπιστήμια, η επιβολή των πειθαρχικών συμβουλίων με νέες δρακόντιες ποινικοποιήσεις, ακόμα και μιας απλής διαμαρτυρίας, η καθιέρωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας μεγάλου μέρους των διδασκόντων στα πανεπιστήμια, η τιμωρητική μη χρηματοδότηση ως ποινή μη πειθάρχησης στον αγοραίο προσανατολισμό των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,
Η de facto υποβάθμιση των πτυχίων με την αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα και τη γενίκευση επιβολής διδάκτρων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και για τη διαβίου εκπαίδευση. Την αναγνώριση των κολεγίων με την ταυτόχρονη εξαφάνιση πανεπιστημιακών τμήματων και τον αποκλεισμό χιλιάδων υποψηφίων από τα δημόσια πανεπιστήμια. Την ισοτίμηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με αυτά των τριετών σπουδών. Την πιστοποίηση των πτυχίων από τρίτους άσχετους από τα ΑΕΗ, φορείς, την εισαγωγή και καθιέρωση μονοετών διετών προγραμμάτων κατάρτισης με δίδακτρα, την εισαγωγή και καθιέρωση προπτυχιακών ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα, η σύνδεση της αξιολόγησης και χρηματοδότησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που υποχρεούνται από φέτος κιόλας για την επόμενη πενταετία να προσαρμόζονται στις αγορές εφήμερες απαιτήσεις. Οι πανεπιστημιοποιήσεις, οι συγχωνεύσεις, η καταργή συνδρυμάτων με τα κριτήρια των αξιολογήσεων και των πιστοποιήσεων της αγοράς. Η επιβολή εμπορευματικής μόχλευσης των ΑΕΗ με διοικήσεις τύπου Συμβούλια Ιδρύματος με την απευθείας εκπροσώπηση των επιχειρηματικών ομήλων σε αυτά. Η ιδιωτικοποίηση της φοιετικής μέριμνας στη σύντηση και τη στέγαση με τα λεγόμενα ΣΔΙΤ. Ο αποκλεισμός της βασικής έρευνας από τη χρηματοδότηση και προσανατολισμός της στα εφαρμοσμένα πρόσκαιρα συμφέροντα της αγοράς. Η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, ακόμα και της ριζοσπαστικοποίησης, όπως αναφέρεται στο σχετικό νόμο 4703 του 2020. Και όλα αυτά βέβαια με νόμους από κυβερνήσεις ανεξαρτήτου κόμματος και χρώματος, όπως ο νόμος πλαίσιο της Διαμαντοπούλου, Πασόκ, Νουδού και Λαός το 2011, οι νόμοι του 2015 και 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ, η περιβόητη νόμη Γαβρόγλου επί ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και το 2019, η νόμη της Νέας Δημοκρατίας του 2019 και του 2020 και ο γνωστός πλέον νόμος έκτρωμα της Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, όπως και αυτός που έρχεται τώρα και κατατίθεται ως ονούπο, ο προαναγγελθής για το 2021, νέος νόμος πλαίσιο. Εμείς λοιπόν, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι μαζί με τους φοιτητές μας, μέσα από τους συλλόγους τους και τους εργαζόμενους, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη μετατροπή των πανεπιστημίων σε επιχείρηση, την υποβάθμιση των ΑΕΗ σε κορονοπτυχία διαρκείας, την ομοθετική και φυσική καταστολή των δικαιωμάτων και των λαϊκών αγώνων. Ως εδώ, σπάμε το φόβο, παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας. Ευχαριστώ.